Ρίσες. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Απέργης. Είσαι καλά? Πολύ καλά. Τον οποίο το βλέπουμε, είναι εκ των πρωταγωνιστών του Παρουσιάστε που βλέπουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στον Αντένα εδώ στις 9 το βράδυ. Εγώ το παρακολουθώ γιατί είναι και πιο αντρικό. Ναι. Στρατός κτλ. Όλοι τα έχουμε περάσει. Δηλαδή, όλοι έχουμε να θυμηθούμε κάτι από οι άντρες που πήγαμε φαντάρι, ας πούμε. Θυμάστε τις ιστορίες. Βέβαια. Είναι πολύ ωραία σειρά και πολύ γέλιο. Και ο Μπέζος στα καλύτερά του, και όχι μόνο όλοι. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να σε πω λίγο. Πόσο, 30 χρονών. 30 χρονών. Μίλα βρε δυνατά, μην φοβάσαι. 31. Και τι περιμένεις και παιδάκι τώρα? Ναι. Με το καλό. Παντρεμένος πόσα χρόνια είσαι? Ένα χρόνο. Α, τώρα, φρέσκος. Ένα χρόνο. Είμαστε στον 7ο μήνα. Και περιμένουμε πώς και πώς. Αγοράκι, κοριτσάκι. Αγοράκι. Το λέτε εσείς, εντάξει. Αγοράκι. Με το καλό. Πόσο αισθάνεσαι που θα γίνεις μπαμπάς? Ήθελα από μικρός να γίνω μπαμπάς. Πόσο πιο μικρός, 30 είσαι? Ήθελα από πάντα. Ήθελα να κάνω οικογένεια, έτυχε. Η γυναίκα σου είναι του χώρου, είναι ηθοποιός? Όχι, αισθητικός είναι. Αισθητικός. Και πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε έναν χρόνο. Γνωριζόμαστε 8. 8 χρόνια. Και ήσταν φίλοι. Η ξαδέρφη μου παντρεύτηκε τον αδερφό της. Οπότε γνωριστήκαμε στην εκκλησία, τα τραπέζια την έβλεπα, με έβλεπε. Τα τελευταία 4 χρόνια την κυνηγούσα. 4 χρόνια την κυνηγούσες? Ναι. Και πώς την έριξες? Ήθελε, αλλά επειδή ήμασταν έτσι μπλεγμένοι, δεν ήθελε. Τρεπόταν τους γονείς μου, εγώ τους δικούς της. Γιατί? Ξέρω εγώ τώρα. Δηλαδή, ήσασταν ερωτευμένοι και δεν το λέγατε στους άλλους για να μην. Περίμενε λίγο. Εσύ 8 χρόνια αμέσως σου άρεσε ή ήρθε μετά από τα τεστ? Αμέσως. Το ίδιο και η γυναίκα μου. Ντρεπόμασταν φυσικά να το αποκαλύψουμε ένα τον άλλον, αλλά μετά από λίγο Ποιος καιρό. Ποιος έκανε πρώτα στην εξομολόγηση? Εγώ. Και πώς το είπατε μετά στους γονείς και τα λοιπά ότι είμαστε μαζί, ενώ έχουμε μια συγγένεια, ας πούμε, όχι συγγένεια? Πρώτα το έμαθε ο μεσαίος της αδερφός. Και πώς αντέδρασε? Μου είπε καλό κουράγιο. Γιατί είναι δύσκολη? Όχι, εντάξει, είναι πολύ καλή. Πολύ καλή, με στηρίζει. Τι ωραία. Είναι δίπλα μου. Γιάννη, εσύ έχεις καταγωγή από την Αλβανία, από το Αργυρόκαστρο. Είσαι Αλβανός δηλαδή.